με την παρουσία τοπικών φορέων από όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και τη Μεγαλόπολη συνεδρίασε χθες το μεσημέρι στη Φλόρινα το συντονιστικό όργανο που έχει συσταθεί κατά της πώλησης των λιγνητικών μονάδων. Οι μονάδες Φλόρινας και Μεγαλόπολης έχουν μπει στο στόχαστρο των δανειστών και στόχος των φορέων είναι να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Για το λόγο αυτό συνεδρίασαν οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσία του Περιφερειάρχη, δημάρχων, βουλευτών αλλά και εκπροσώπων του συνδικαλιστικού κινήματος. Το χρονικό διάστημα εγκίνονται αντίστοιχες εκδηλώσεις για να πάρουμε τις αποφάσεις της περιφέρειας των δήμων που εμπλέκονταν με αυτή τη διαδικασία. Τίποτε διαφορετικό δεν έχει γίνει από ό,τι γίνεται σήμερα. Αν γινόταν κάτι διαφορετικό. Φτάσαμε στην επιστράτευση, κύριε Γραμματέα. Το είπα στην συζήτηση. Είπα τη θέση μας. Ακριβώς αυτό κάνουμε και σήμερα. Ένα χρόνο νωρίτερα, ξεκινώντας, γιατί θα ήταν τελείως λάθος, στο στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι όπως είπε και ο Βλακεδάς, για να είναι νικηφόρο το αποτέλεσμα. Η βασική προϋπόθεση της συνάντησης ήταν να καθοριστεί τον μέλλον των κοινοτοποιήσεων με αρχική ενέργεια το συλλαλητήριο στη Φλόρινα στις 4 του Δεκέμβρη. Θα το δείξει η κοινωνία έμπρακτα στις 4 του Δεκέμβρη στη Φλόρινα. Οι ευθύνοι ποιοι θα είναι εκεί, πόσοι θα είναι και με τι άποψη θα είναι, βαραίνει τους εκπροσώπους της κοινωνίας και ποιοι εργάζονται μέσα στην κοινωνία. Όχι άλλα εδώ κι άλλα στο καφενείο. Όχι άλλα εδώ κι άλλα στο κόμμα. Καθαρές κουβέντες. Θα κρυθούμε στις 4 του Δεκέμβρη απαντές. Για να βγούμε με πιο δυναμωμένη άποψη και αυτό που λέμε που δεν είναι απειλή, είναι αξιοπρέπεια στη δημοκρατία και στη λαϊκή εντολή περί παραιτήσεων, να το δυναμώσει και άλλο κοινωνία. Γι' αυτό πηγαίνω απέναντι τους συναδέλφους του δημοσιογράφους. Καλό την κοινωνία στις 4 του Δεκέμβρη στη Φλόρινα από κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας να είναι σε αυτόν τον αγώνα. Όπως αποφασίστηκε στο συντονιστικό όργανο, ανάλογο συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί και στη Μεγαλόπολη χωρίς να έχει καθοριστεί ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο στόχος είναι να πραγματοποιηθεί ανάλογη διαμαρτυρία και στην Αθήνα. Διοικητική του πρώτου και δεύτερου βαθμού εργαζόμενοι, εκπρόσωποι στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο τρία πολύ βασικά αιτούμενα της υπόθεσης. Το πρώτο είναι ξεκάθαρο. Το αιτούμενο, το αίτημα της ενότητας. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο κίνδυνος είναι κοινός και ενιαίος και μας αφορά στον ίδιο βαθμό, αν θέλετε αργά ή γρήγορα, αλλά πάντως στον ίδιο βαθμό όλους, τότε θα χάσουμε το στοίχημα της ενότητας. Στη δυσάρεστη θέση να εξελίσσεται η διαδικασία της πώλησης του 40% των μονάδων της ΔΕΗ και το τελευταίο διάστημα μάλιστα να βλέπουμε ότι όχι μόνο πωλείται το 40% της ΔΕΗ, αλλά ότι οι επενδυτές της αποεπένδυσης, αυτό θέλει μια έτσι φιλολογική ερμηνεία, οι επενδυτές της αποεπένδυσης λοιπόν να διαλέγουν και ποιες μονάδες να πάρουν. Νομίζω ότι στην πρώτη φάση οφείλουμε να εστιαστούμε σε ένα στόχο. Αν λοιπόν όλοι συμφωνούν, από ό,τι φαίνεται συμφωνούν, ότι η πώληση των λιγνητικών μονάδων με τον τρόπο που αυτή γίνεται είναι μια. Πήγαμε να το πούμε, η πώληση των λιγνητικών μονάδων. Περαιτέρω θα έλεγε και με τον τρόπο τον οποίο αυτή γίνεται, για να βάλουμε σωστά τα πράγματα, είναι μια αρνητική εξέλιξη και αυτό είναι μια συλλογική απόψη. Είναι προφανές ότι όλοι συνεργαζόμαστε εμείς με αυτήν. Οι συνδικαλιστές, το συνδικαλιστικό όργανο της ΔΕΗ και η σύνδεση διαδίστηκε. Το 2013 είχαν κάνει τρομερές κινητοποιήσεις. Αυτό το διάστημα δεν ήταν με καμία κινητοποίηση. Ίσως ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και όλοι σαν αντίκτυπη Νέα Δημοκρατία. Ίσως γι' αυτό το λόγο να κάνει τις κινητοποίησεις όλες. Γιατί δεν μπορούν να μετρήσουν διαφορετικά.
Αν ένας υπάλληλος της ΔΕΗ απολυόταν, ξεκολλόταν όλη η ΔΕΗ και δεν τολμούσε να κουνηθεί κανείς. Όταν ο Αθανασόπουλος είπε ότι περισσεύουν 8.000 άτομα της ΔΕΗ και πρέπει να απολυθούν, έγινε χαμός. Αυτή τη στιγμή κατέρευσε ένα ορυχείο για το οποίο δεν αποδόθηκαν ευθύνες και απολύθηκαν τόσα άτομα και δεν κουνήθηκε κανείς. Το συντονιστικό πλέον θα είναι κοινό και για τη Μεγαλόπολη αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία, ώστε να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν. Και ενώ αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της περιοχής, οι αντιδράσεις αυτής της κοινωνίας είναι αντιστρόφως ανάλογες. Δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που ζούμε. Μία ένοχη σιωπή. Βαδίζουμε ευτυχή σε ένα έγκλημα. Αυτό το συντονιστικό, το γεγονός ότι ξαναβρισκόμαστε και συζητάμε μία χειρότερη λύση, σημαίνει ότι στην προηγούμενη δουλειά που κάναμε, δεν κάναμε καλά. Για κάποιους να αναφέρεστε και να κατονομάζετε οι κακοί που συγκυβερνήσαν τότε, ενώ για κάποιους άλλους να λέτε η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική πολιτεία. Σε αυτό οφείλω να σας το αναγνωρίσω με ειλικρινή εκτίμηση. Άλλοι να έχουν όνομα και άλλοι να είναι ελληνική πολιτεία και ελληνική δημοκρατία. Την ώρα και προσπαθούμε να αποτρέψουμε την τελευταία στιγμή έναν φόνο, την ώρα που η σφαίρα έχει φύγει από το όπλο και το σώμα είναι ήδη πληγωμένο στο έδαφος. Και αν η σφαίρα είναι οι επιλογές, η σταθερή επιλογή της τελευταίας οκταετίας, δεκαετίας όλων των κυβερνήσεων μέχρι και της σημερινής, να διχοτομήσει, να τεμαχίσει, να ξεπουλήσει κομμάτια της ΔΕΗ, οι πληγές στο σώμα ήταν ήδη ορατές εδώ και δεκαετίες, ήταν αποδυναμωμένοι. Η συνέχιση των κινητοποιήσεων και οι μορφές του αγώνα θα αποφασιστούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ, η οποία, όπως αποφασίστηκε, θα έχει τον πλήρη έλεγχο για όλες τις κινητοποιήσεις και τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από εδώ και στο εξής. Μικρή ΔΕΗ. Απέμεινε νόμος, απεσήλθε από την επόμενη κυβέρνηση στο συνδικαλιστικό κίνημα και την πολέμησε με όλες τις δυνάμεις συντεταγμένες. Με όλες τις δυνάμεις συντεταγμένες. Και εγώ δεν θα αφήσω τον Περιφερειάρχη να ξεχάσει εκείνη την περίφημη βραδιά, καλοπροαίρετα πάντα το λέω, φίλε Περιφερειάρχη Θόδωρα Καρυπίδη, την περίφημη βραδιά στον Άγιο Δημήτριο που ήρθε και δήλωσε ως μη έχοντας ακόμα την ευθύνη της περιφέρειας ότι εμείς είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και για τους επόμενους. Και είμαστε εδώ. Και θα του το θυμίζουμε συχνά και τις δηλώσεις που έχει κάνει και τη δήλωση που έκανε προχθές στη Μεγαλόπολη και όλα τα υπόλοιπα που απαιτούνται ούτως ώστε αυτή η δυναμική από εδώ να βγει και προς τα έξω.